δικαίωση για τη Δημοτική Αρχή Πρέβεζα στην υπόθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ο κ. Κλάπας υπογραμμίζει ότι στόχος του Δήμου ήταν από την αρχή η προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού. Εξελίξεις στο θέμα του Λιμενικού Ταμείου δημιουργεί η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία δικαίωσε τη Δημοτική Αρχή Πρέβεζας δίνοντας το πράσινο φως για την ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ο Δήμος προσέφηγε στην αρμόδια αρχή διεκδικώντας την νομιμοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, την οποία ακύρωσε αρχικά ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Υπήρου μετά από προσφυγή του υπάρχοντος Λιμενικού Ταμείου. Κάναμε ένα άλλο βήμα ακόμη, όχι μόνο ως Δήμος Πρέβεζας, αλλά ως αυτοδιοίκηση. Για να κατοχυρώσουμε αυτό που ο νόμος λέει, η Βουλή ψήφισε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με υπογραφή του επικύρωσε, δηλαδή τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σειρά κλειμένων στην δικαιοδοσία των Δήμων. Ένας από αυτούς που είχε προεδρικό διάταγμα ίδρυση ήταν και ο Δήμος Πρέβεζας. Θεωρώ ότι η απόφαση αυτή, η τελευταία της Επιτροπής, το άρθρο 152, η οποία επικύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απέρριψε την προηγούμενη προσφυγή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Υπήρου, νομίζω ότι αποτελεί μια ακόμη θετική μας συμβολή και προσπάθεια για να κατοχυρώσουμε όχι μόνο πια τις αρμοδιότητες του Δημοτικού μας Λιμενικού Ταμείου, αλλά και το δημόσιο χαρακτήρα των λιμένων, οι οποίοι αποτελούν δημόσια περιουσία, είναι σημαντική για τη λειτουργία των πόλεων και της τοπικής οικονομίας και βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση μόνο τους υπερασπίζεται μπορεί. Διαβεβαίωση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι τα χρήματα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα επενδυθούν μέχρι τελευταίο ευρώ στο λιμάνι. Εφόσον δεν υπάρξουν νέες εμπλοκές, θα γίνει ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των εργαζομένων του λιμανιού και άλλων φορέων, ενώ ανάμεσα στις προτεραιότητες που έχουν ήδη τεθεί, περιλαμβάνεται η προμήθεια και η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του λιμανιού, η αποκατάσταση των καθυζήσεων στο παλιό λιμάνι και γενικότερα παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν μια σύγχρονη και λειτουργική εικόνα στον χώρο του λιμανιού. Ασφαλώς έγινε μια μεγάλη συζήτηση στην προσπάθεια να αντιδικήσουν κάποιοι με το Δήμο σε ένα θέμα που δεν καταλάβαινε ακριβώς και τη σκοπιμότητα, γιατί δεν ήταν ένα ζήτημα τοπικό, δεν είναι ένα ζήτημα ανάμεσα σε πρόσωπα, δεν είναι ζήτημα ανάμεσα σε φορείς της πόλης μας, είναι ένα μεγάλο θέμα της πολιτικής στην Ελλάδα, δηλαδή ποιος πια θα ασκεί αυτές τις αρμοδιότητες, και είχε να κάνει με την αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση. Κάποιοι λοιπόν σε μια προσπάθεια να θα έλεγα να συκοφαντήσουν και τις ενέργειες και την θέση του Δήμου, προσπάθησαν να πούν ότι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια δημοτική επιχείρηση για να καρποθούμε τα χρήματα του λιμανιού. Η πραγματικότητα βέβαια είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε, και δεν το επιδιώκουμε μόνο στο Δήμο Πρέβεζας, το επιδιώκουμε ως αυτοδιοίκηση, είναι να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο φορέα, ένα δημόσιο οργανισμό, και βεβαίως άποψή μας είναι, θέση μας, επιδίωξή μας, τα χρήματα τα οποία ανήκουν στο λιμάνι πρέπει να επενδύονται στο λιμάνι, διότι η επένδυση αυτή θα φέρει ανάπτυξη στην ίδια μας την περιοχή.